όπως γνωρίζουμε, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2020 έλαβαν χώρα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στον Δήμο Χερσονήσου, στην περιοχή των Μαλίων και στην Χερσόνησο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Τον Σεπτέμβριο του 2021 είχαμε την σεισμική δόνηση στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και επίσης τον Οκτώβριο του 2022, πριν μερικούς μήνες, είχαμε τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, αλλά και στους δήμους Ηρακλείου και Χερσονήσου, που δυστυχώς χάθηκαν και δύο ανθρώπινες ζωές. Για όλα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και τη σεισμική δόνηση, η περιφέρεια Κρήτης, οι υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης αναλαμβάνουν βάση της την κείμενη νομοθεσία, την διαδικασία και τη διεκπεραίωση όλων όσων απαιτούνται για την αποζημίωση των επιχειρήσεων που επλήγησαν σε αυτές τις περιοχές. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες των πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και του σεισμού στο Αρκαλοχώρι, με απόφαση του Περιφερειάρχη, συστάθηκαν τριμελείς επιτροπές, έγιναν αυτοψίες και εκτίμηση των ζημιών και στάλησαν στα αρμόδια Υπουργεία. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την περιοχή Χερσόνησο και Μάλια για τα πλημμυρικά φαινόμενα του 2020, έχει βγει και απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, που δυστυχώς είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό, 30% της εκτιμηθήσας αξίας. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καταβολές των αποζημιώσεων, αλλά σε ένα ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, με στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας, ένα 80% έχουν αποζημιωθεί στο σύνολό τους οι πληγήσεις επιχειρήσεις στις περιοχές που προαναφέραμε. Όσον αφορά την περιοχή του Αρκαλοχωρίου από τη σεισμική δόνηση, πάλι έχει εκδοθεί απόφαση όσον αφορά το ποσοστό των αποζημιώσεων, είναι κλιμακωτό και εκεί έχει καταβληθεί ένα σημαντικό ποσοστό των αποζημιώσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν. Για την περιοχή της Αγίας Πελαγίας, Δήμου Ηρακλείου και για την περιοχή του Δήμου, για τις περιοχές του Δήμου Χερσονήσου, που οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 15ης Οκτώβρη του 2022, έχει εκδοθεί απόφαση από τα αρμόδια Υπουργεία για προκαταβολή 25%. Έχουν κατατεθεί 114 αιτήσεις, έχουν συμπληρωθεί από αυτές 97 φάκελοι με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχουν σταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο, και από τους 97 επιχειρηματίες έχουν λάβει την προκαταβολή, δηλαδή το 25%, που αυτή είναι και η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου, οι 57. Αναμένεται η πίστοση σε λογαριασμούς των υπολείπων, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από το αρμόδιο Υπουργείο, εν ευθέτω χρόνο. Είναι άξιο αναφορά στο γεγονός ότι οι περιοχές που οριοθετήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 15ης Οκτώβρη, η οριοθέτηση έγινε 21 11 Νοεμβρίου, άρα λοιπόν 21 Μαΐου, σε λίγες μέρες, την ερχόμενη εβδομάδα, λύγει το εξάμηνο, και μέχρι τότε έχουν δικαίωμα οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις που επλήγησαν, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά, να αποσταλούν στο αρμόδιο Υπουργείο και να καταβληθεί η προκαταβολή των αποζημιώσεων. Αμέσως μετά αναμένεται απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου για το ποσοστό που αναμένουμε να είναι πάρα πολύ υψηλό και όχι 30% όπως ήταν στη Χερσόνησο, για την αποζημίωση των πληγέντων.